Ήρθε η στιγμή να πάμε σε μία είδηση, στην τραγωδία της ημέρας που δεν είναι άλλη από τον φωνικό σεισμό, και αν μπορούμε λίγο να δούμε και σε πλήρη οθόνη τα πλάνα, στην Τουρκία. 7,8 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ έπληξαν τις ανατολικές περιοχές της Τουρκίας, αλλά και τμήμα της Συρίας. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 2.300, έχουν καταρρεύσει 2.800 κτίρια, έχουμε περισσότερους από 8.500 τραυματίες, και βέβαια έχει γίνει γνωστό ότι έχουν καταγραφεί μέχρι και αυτή τη στιγμή 120 μετασεισμοί. Η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας, ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν ανθρωπιστική βοήθεια στην Τουρκία, προκειμένου να συνδράμουν στον όλο σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί από τις τουρκικές αρχές. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη, μέρα για την Τουρκία. Οι απολογισμοί πραγματικά είναι τραγικοί. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος να συνεχιστεί αυτή η αύξηση με ραγδαίους ρυθμούς και στο κομμάτι των νεκρών και στο κομμάτι των τραυματιών. Και βέβαια αξίζει να πούμε ότι έχουν καταρρεύσει ολόκληρες πολυκατοικίες. Πολυκατοικίες σε πόλεις όπως τα Άδανα, η Γκαζιάντεφ και άλλες, η Αντιγιαμάν, όπου υποχώρησαν σε αυτές τις περιοχές και δημόσια νοσοκομεία. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, προκειμένου βέβαια να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί και παραμένουν ζωντανοί στα συντρίμια. Θέλω ευθύς αμέσως να πάμε, και είναι ιδιαίτερη χαρά, τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν με τον κύριο Γιάννη Κουρτέσογλου, είναι ο επίσημος Έλληνας ξεναγός στην Κωνσταντινούπολη. Κύριε Κουρτέσογλου, να σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μία φορά και να σας καλησπερίσω σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την Τουρκία από την Κρήτη. Καλησπέρα από Κωνσταντινούπολη, και εμείς δυστυχώς περνάμε μία πολύ δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή τώρα. Μπορεί να είμαστε πολύ μακριά από το χώρο που έγινε ο σεισμός, αλλά έχουμε αρκετούς γνωστούς, είτε γνωστών μας συγγενείς, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τώρα εκεί σε αυτό το κομμάτι, και κάποιοι ακόμα είναι και μέσα σε αυτές τις πολυκατοικίες και τους ψάχνουν. Κύριε Κουρτέσογλου, ποιο είναι το κλίμα το οποίο κυριαρχεί, τι μαθαίνετε κι εσείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας και της Κωνσταντινούπολης συγκεκριμένα, και βέβαια πόσο έντονος είναι ο φόβος στο κομμάτι των μετασεισμών? Εμείς αυτή τη στιγμή τώρα βασικά ξέρουμε ότι έχει ξεπεράσει τα 1.500 άτομα, αλλά επειδή συνέχεια ανανεώνεται ο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμόπληκτους εκεί πέρα, πριν μισή ώρα είδα ότι ήμασταν στα 1.500 άτομα. Υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν ξεπεράσει τις 2.500 πολυκατοικίες, κτίρια που έχουν γκρεμιστεί. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ φοβισμένος στην περιοχή της Ανατολής, και υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν και συγγενείς που κατοικούν στην Κωνσταντινούπολη, γιατί αυτός ο σεισμός επηρέασε 10 διαφορετικούς νομούς. Και καταλαβαίνετε ότι όλοι και κάποιο γνωστό, φίλο, συγγενή έχουν από αυτούς τους νομούς που κατοικούν και στην Κωνσταντινούπολη. Και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Κάποια στιγμή τα τηλέφωνα λειτουργούν, κάποια στιγμή σταματούν διαδικτυακά, προσπαθούν να έχουν επικοινωνία. Αλλά υπάρχει ένας τρόμος. Η Ελλάδα, όπως είπατε και εσείς, απευθείας βοήθησε σε αυτό το κομμάτι, όπως και εμείς επικοινωνήσαμε, εγώ προσωπικά, και με το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, και ενημερώσαμε και την κυρία Πρόξενο ότι στην πρεσβεία της Ελλάδος που βρίσκεται στην Τουρκία, ότι είμαστε σε έτοιμη θέση και οι Έλληνες ξεναγοί, αν χρειαστεί να πάμε εκεί να τους βοηθήσουμε ως μεταφραστές, διότι είναι μια περιοχή της Ανατολής, και αν υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης με τους κατοίκους εκεί πέρα, λόγω για όσους δεν ξέρουν αγγλικά. Μάλιστα, να μας περιγράψετε λίγο εκεί τις περιοχές όπου επλήγησαν από το φωνικό σεισμό. Μιλάμε για την Ανατολική Τουρκία, σωστά? Σωστά. Μιλάμε για την Ανατολική Τουρκία, κοντά στα σύνορα της Συρίας, και συγκεκριμένα σε μία από αυτές τις πόλεις επηρεάστηκε και ένα ολόκληρο ορθόδοξο χωριό στην περιοχή. Ναι. Είναι μία κοινότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών, Αραβόφωνων Χριστιανών, που έχουμε και πολλούς εδώ στην Κωνσταντινούπολη συγγενείς τους. Και το πρωί που μίλησα μαζί τους, μάθαμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του χωριού
έχει καταστραφεί. Είναι συγκεντρωμένοι όλοι μαζί σε μία μεγάλη σκηνή. Δεν υπάρχουν θύματα ευτυχώς, δηλαδή δεν σκοτώθηκε κάποιος στο συγκεκριμένο χωριό, αλλά με στείλανε φωτογραφίες ότι έχει κατερρεύσει η εκκλησία, ο ναός που είχαν εκεί πέρα, και όχι μόνο, και το τζαμί του χωριού, αλλά είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος ο κόσμος. Και έχει και πάρα πολύ κρύο, μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή εκεί χιονίζει. Και από την ενημέρωση που έχουμε και πραγματικά ιστορικά μνημεία έχουν καταρρεύσει, δεν ξέρω τι ενημέρωση έχετε πάνω σε αυτό το κομμάτι, ολοκληρωτική καταστροφή, πέρα από τα θύματα βέβαια τις ανθρώπινες ζωές. Ήταν μεγάλος ο σεισμός, 7,8 ρίχτερ είπαν και κάποιοι, άλλοι είπαν 7,9 και από άλλες χώρες. Έχουν πέσει σε κάποια κομμάτια τείχη, ιστορικά μνημεία όπως είπατε κι εσείς, αλλά έχει επηρεαστεί και πάρα πολύ αρνητικά το μεγάλο το εμπορικό το λιμάνι στη Μερσίνα. Μάλιστα. Γενικά ο κρατικός μηχανισμός έδειξε αντανακλαστικά, χωρίς να γνωρίζουμε πώς λειτουργούν και στο εσωτερικό της Τουρκίας, τι επικρατεί αυτή τη στιγμή? Ναι, ο κρατικός οργανισμός ήταν από την πρώτη στιγμή κατευθείαν κοντά στους σεισμόπτυκτους. Απλώς το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι είναι μεγάλο το κομμάτι αυτών των ανθρώπων, δηλαδή μιλάμε για 10 νομούς. Κάτι τέτοιο, γιατί στο παρελθόν ζήσαμε και το 1999, στα προάστια της Κωνσταντινούπολης, αλλά αυτή τη φορά πιθανόν και τα θύματα θα είναι, ελπίζω να μην είναι, αλλά δυστυχώς θα είναι χειρότερα από την προηγούμενη φορά. Μάλιστα, αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες, δυσκεραίνουν το έργο των διασωστών. Τι επικρατεί? Σας ρωτώ, καθώς εδώ στην Ελλάδα πραγματικά τα καιρικά φαινόμενα είναι ακραία, χιόνια, καταιγίδες. Εκεί στην Τουρκία? Εμείς εδώ να σου πω το εξής. Μέχρι χθες το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, ήδη και σήμερα ήταν κλειστά τα σχολεία, περιμένουμε χιονοθύελλα. Έτσι είπαν, αλλά δεν έχει γίνει κάτι σοβαρό, ευτυχώς. Αλλά από τη στιγμή που έγινε ο σεισμός, από τις 4 ώρες το πρωί, όλη η επικαιρότητα έχει αλλάξει. Εμείς έχουμε ξεχάσει αυτή τη στιγμή την κακοκαιρία της Κωνσταντινούπολης, δεν μας ενδιαφέρει καν. Και το μόνο που σκεφτόμαστε, εκεί οι άνθρωποι να είναι ασφαλείς και να βγουν υγιείς από αυτά τα κτίρια που είναι εγκλωβισμένοι. Μάλιστα. Τι να πω, κύριε Κουρτέσογλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά, να μπει φρένο στη λίστα των θυμάτων και να μπορέσουν όλοι και οι άνθρωποι της περιοχής να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Εγώ εστιάζω, στέκομαι και το ξαναλέω ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες οι οποίες έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια. Και μάλιστα υπήρχε και μία τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν. Σας ευχαριστώ θερμά. Και πριν να κλείσετε, ναι, και πριν, βέβαια, όπως είπατε και εσείς, και το 1999, πάλι πρώτη ήταν η Ελλάδα που βοήθησε τους Τούρκους σεισμόπληκτους στην περιοχή της Γιάλοβας, στα προάστια της Κωνσταντινούπολης, και είχε γίνει και η αιτία και αφορμή να καταλάβουν ότι και οι δύο λαοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ήρθε η στιγμή αυτό το μήνυμα να ξαναέρθει στο προσκήνιο μετά από μία περίοδο προκλήσεων, η αλήθεια είναι. Ήρθε η στιγμή να καταλάβουμε ότι αυτό το αίσθημα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς βρίσκεται πάνω απ' όλα, απ' όλες τις διαφορές. Την καλησπέρα μας.